ήρθαμε στην Ξάνθη για να προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να πάρουμε μια ανάσα βάσει το ότι είμαστε δύσκολα στο βαθμό πίνακα. Ξέραμε ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι γιατί η Ξάνθη με την νίκη αυτή κατά μεγάλο ποσοστό πέτυχε και το στόχο που ήταν η παραμονή στην κατηγορία. Θα έλεγα ότι το παιχνίδι είχε δύο ημίχρονα, κάθε ένα ημίχρονο για κάθε ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Θα έλεγα ότι ήμασταν και ακολουθούσαμε το 100% της τακτικής μας και βάσει ευκαιριών θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει ένα γκολ για να μπορέσουμε να ζητήσουμε κάτι καλό. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι, δεν είχαμε τα μαρκαρίσματα που έπρεπε και ιδιαίτερα στο κέντρο και η Ξάνθη, ξέροντας ότι έχει παίκτες γρήγορους, έχει παίκτες ικανούς, το ένας εναντίον ενός, γενικά βάζει πολλούς παίκτες μες στην περιοχή, πέτυχε τον γκολ που έκρινε και το αποτέλεσμα. Βάσει τελειωμάτων και βάσει ευκαιριών, θα έλεγα ότι έπρεπε να πάρουμε κάτι από αυτό το μάτς, αλλά η ομάδα που κερδίζει είναι αυτή που βάζει και τον γκολ. Μη συνεχίζουμε. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια, έχουμε δύο παιχνίδια στην έδρα μας. Προσπαθήσουμε τουλάχιστον τα παιχνίδια στην έδρα μας να πάμε για να μπορέσουμε, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε, για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο που είναι η παραμονή. Εύχομαι στην Ξάνθη που νομίζω ότι μετά από αυτή τη νίκη σώθηκε. Εύχομαι καλή πορεία. Και εντάξει, επειδή η Ξάνθη είναι μια ομάδα άκρως οργανωμένη, είναι κρίμα να παλεύει για την παραμονή στην κατηγορία.